ερχόταν αυτός από τα μάξι έτσι, αντίθετα, το μηχανάκι πήγαινε να φύγει δεξιά, παραλίγο να τρακάρουνε και αρχίσανε, δεν μιλήσανε, ο ένας γύρεψε συγγνώμη τα λουνού, τίποτα, μόνο άρχισαν τα μπουνίδια μέσα από τα μάξι. Και βγήκε και μαχαίρι. Βγήκε μαχαίρι μετά. Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί στη συμβολή των οδών Ροδοκανάκη και Ομήρου στην περιοχή του Ατσαλένιου, όταν για ασήμαντη αφορμή δύο οδηγοί λογομάχησαν. Γρήγορα τα αίματα άναψαν και ο οδηγός του αυτοκινήτου έβγαλε μαχαίρι, τραυματίζοντας τον μοτοσυκλετιστή. Ο οδηγός μάλλον πήγε αντίθετα και είχε διαπληκτισμό με τον άλλο οδηγό που ήταν με το μηχανάκι και υπήρχε ένταση από ό,τι έμαθα. Και ο οδηγός του αμαξιού έβγαλε μάλλον μαχαίρι, από ό,τι βρήκαν ένα μαχαίρι. Αυτό και τον τραυμάτισε τον άνθρωπο με το μηχανάκι, τραυματίστηκε στην κοιλιά από ό,τι είδα. Οι κάτοικοι της περιοχής βγήκαν να δουν τι είχε συμβεί. Ο 48χρονος οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στο φερόμενο δράστη. Έβγαλε μαχαίρι. Συνάντησα κάτι κοπελίτσες μικρές, 14-15, λέω το σκότωσε, έγινε τίποτα. Και νομίζω μου λένε οι κοπελίτσες, λίγο εδώ μάτωσε η κοιλιά του. Του βάλε αστυνομία χειροπέδες και φύγανε. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι μια ασήμαντη αφορμή οδήγησε όχι μόνο σε φραστική αντιπαράθεση, αλλά και σε αιματηρό περιστατικό και ότι με τόση ευκολία βγαίνουν μαχαίρια σε μια συνοικία της πόλης. Ο κόσμος έχει ξεφύγει λόγω των προβλημάτων τα οποία έχει και πιστεύω ότι αρπάζεται πολύ εύκολα, χωρίς λόγο. Όταν κάποιος δεν έχει δουλειά, η ακρίβεια και τα οικογενειακά προβλήματα, φέρει σε απόγνωση ορισμένους ανθρώπους. Γιατί ήταν και για σήμαντη αφορμή. Ναι. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, απλά πήγε αντίθετα και παραλίγο να τον τρακάρει και απλά φωνάσανε εκεί πέρα, ανέβηκαν οι εντάσεις. Λίγο αίμα είχε εδώ πέρα, κάτι αυτά είχε εδώ πέρα. Τραυματίζει. Θα στρώμαξε αυτή η εξέλιξη. Όχι, συνηθισμένο δυστυχώς. Όλοι οι μαχαίρια έχουν τώρα. Οι κάτοικοι της περιοχής, όπως υποστηρίζουν, έχουν συνηθίσει να βλέπουν οδηγούς να παρανομούν στο συγκεκριμένο σημείο όπου διαπληκτίστηκαν και οι δύο άνδρες. Εδώ καθημερινά γίνονται παραβιάσεις κάθετες που απαγορεύονται. Τίποτε άλλο. Και δεν έχει λάβει τίποτα η αστυνομία να μου. Κάθε μέρα περνάνε 10 αυτοκίνητα αντίθετα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας βρίσκεται εκτός κινδύνου.